Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσω την τρίτη δραστηριότητα του δεύτερου μαθήματος, που τα παιδιά πρέπει να πάρουν κάποια κομμάτια και να κάνουν ένα αριθμικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε δοσμένες αξίες και διάρκειες πτώγων. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρώτο κομμάτι που θα πάρω λέγεται Chestnut on a Roasting Fire. Είναι ένα jazz αμερικανικό κομμάτι. Είναι σε 4 τέταρτα. Η τονικότητα είναι σε μη φεσιμίζωνα. Και ο σκοπός είναι να πάρουν τα παιδιά να προσεγγίσουν αυτό το κομμάτι με το να αλλάξουν τις διάρκειες των φθόγκων και έτσι να δημιουργήσουν δικά τους ρυθμικά σχήματα. Λοιπόν, θα το παίξω μία φορά. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο αμερικάνικο τραγούδι. Λέγεται Chestnuts Roasting on an Open Fire. Και θα το τραγουδήσω παράλληλα. Τώρα θα εξηγήσω το ρυθμό και πώς μπορούν, ποιες παραλλαγές πίσω από τους σχεδιασμούς θα μπορούσε να κάνει το παιδί για να αλλάξει αυτά τα ρυθμικά σχήματα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε πα, 2 τέταρτα, τα, τα, σολ, 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 μι, το, σι, λα, σολ, φα, μι. Sol, si, εδώ έχουμε ένα 8, είναι 3/8 δεμένα σε είναι τρίχα. Δηλαδή sol, si, do, sol, si, do, re, do, si, si, pa, 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 ta, 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 ta. Και μετά ξανά από την αρχή, mi, re, do, si, la. Λοιπόν, αυτό δηλαδή που θα παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι είναι τρίχο. Sol, sol, si, do, re, do, si, si, re, do, si, la, si, la, sol, fa, pa, 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 pa. Είναι αυτό, είναι 2/8. Pa, pa, pa. Και είναι μισό και τέταρτο δεμένα. Pa, pa, pa. Πα, 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 ξανά τρίχω. Σολ, σι, δω, ρε, δω, σι, σολ, δω, σι, λα, ρε, αυτό είναι, λοιπόν. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, μι, ρε, δω, σι, λα, σολ, σολ, σολ. Εδώ θα μπορούσαμε να πούν τα παιδιά. Αντί για μι, θα μπορούσε να ήταν μισό. Μι, ρε, ντο, σι, λα, σολ, σολ, σολ. Δηλαδή, αντί για 2/4, να κάνουμε μισό. Μι, ρε, ντο, σι, λα. Και μετά έχει 2/4 και ένα μισό. Σολ, σολ, σολ. Αυτό θα μπορούσε να ήταν σολ, σολ, σολ. Σολ, σολ, σολ. Δηλαδή, μισό παρεστημένο, 8/4. Σολ, σολ, σολ. Αντί για σολ, σολ, σολ. Παράδειγμα. Μετά λέει μη ντο, 2/4, 1/4, 2/4 και 4/8. Σι, λα, σολ, φα, μη. Θα μπορούσε να ήταν μη ντο, σι, λα, σολ, φα, μη. Δηλαδή, 2/4. Μη, ντο, σι, λα, σολ. Και αυτό θα ήταν 1/8 παρεστηγμένο με 16. Δεμένο όλο, 4 νότες. 8 παρεστηγμένο και 16, 8 παρεστηγμένο και 16. Μη, ντο, σι, λα, σολ, φα, μη. Και μετά έχει ένα ολόκληρο 8, μη, ύφεση, πάει στη λα, ύφεση, ξανά. Μη, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μισή, μισή, σολ, μη, μισή.
Μισή σολμή. Δηλαδή, μισή όγδο, το μη όγδο, μισή σολμή. Όγδο, λοιπόν, μισή σολ όγδο, τέταρτο παραστριγμένο, μισή σολ όγδο και μη μισό. Μισή σολ μη, μισή σολ μη. Αυτό, και μετά λέει, πάει στην τολάσσονα, μη μη τα πα 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 πα. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα φράση καταρχάς. Με το τρίχο μι μι πα 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 πα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν έτσι το. Θα ήταν μι 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 ταραραρα τα 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 ταραραρα πα. Αντί για ένα τέταρτο να είναι διόγδοα. Αντί για τέταρτο διόγδοα. Πα 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 πα. Και μετά το τρίχο σολ σι δο ρε. Θα μπορούσε να ήταν σολ σι δο ρε, σολ σι ρε ντο. Αντί για σολ σι δο ρε να ήτανε σολ σι ρε ντο σι σι παρα πα πα τα ρα τα τα τα. Σι λο σολ φα μι μι ρε ντο σι λα σολ 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 σολ. Αυτό θα μπορούσε να ήταν αντί για σολ σολ σολ. Θα μπορούσε να είναι ή μπορούμε να το πούμε όλο ένα σολ, τέσσερις χρόνια ολόκληρο. Σολ ή σολ σολ σολ, τέταρτο παρεστηγμένο, όγδο και μισό. Σολ 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 ή αντί για σολ. Αυτά, και φυσικά υπάρχουν και άλλες πολλές ιδέες. Το παιδί είναι πολύ εφευρετικό, οπότε μπορεί να βρει και άλλα πράγματα. Και μετά, σι σολ ντο σι λα, σι σολ ντο σι λα ρε μι. Μετά το τελευταίο θα ήταν σι, αντί για σι σολ ντο σι λα, μπορεί να ήταν πα πα, πα πα πα.